θέλω να ευχαριστήσω τον Γκίκο για την πρόσκληση. Επίσης και για τα κείμενα τα οποία έχει γράψει και έχουμε διαβάσει και χρησιμοποιούμε ως εργαλεία όλα αυτά τα χρόνια στα μαθήματά μας, αυτά τα 13 κείμενα που έρχονται να απαρτήσουν τον τόμο. Θα χρησιμοποιήσω κι εγώ, συγχωρήστε με, γραπτό κείμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τον επόμενο ομιλητή, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλη εφράδια και ικανότητα να μιλά εκτός κειμένου. Ωραία, θα αρχίσω με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Κίρκου, έτσι λίγο προκλητικό. «Ο Φουκό μου αρέσει γιατί με βολεύει. Τον βρίσκω χρήσιμο. Χρήσιμο ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σύγχρονο στοχαστή και εκεί συνήθεται ο φουκοϊσμός μου. Χρήσιμο ως προς τι? Χρήσιμο για την εξυπηρέτηση κάποιων αιμονών μου. Απομονώνω μία από αυτές, την κριτική της εξουσίας». Τέλος παραθέματος. Παρά την πολλαπλότητα των υποδιαπραγμάτευση θεμάτων, ιδεολογία, νεοφιλελευθερισμός, ανάλυση λόγου και άλλων, θα διακινδυνέψω να πω ότι κοινή συνισταμένη των 13 κειμένων του τόμου «Ο Φουκό της Φιλοσοφίας και της Αριστεράς» αποτελεί το ζήτημα της κριτικής της εξουσίας, όπως αυτή σχηματοποιείται στο έργο του Φουκό. Για το Δοξιάδη, παραθέτω, η εξουσία ήταν ο σταθερός στόχος της κριτικής του Φουκό. Μια κριτική της εξουσίας που αποφεύγει τον οικονομικό αναγωγισμό, πράγμα που συνετέλεσε στο να καταστεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των νέων κοινωνικών κινημάτων, ο χαρακτήρας των οποίων δεν είναι κυρίως οικονομικός. Αυτή ακριβώς η αποφυγή του οικονομικού αναγωγισμού μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τον καπιταλισμό όχι απλώς ως οικονομικό σύστημα, αλλά ως σύστημα εξουσίας. Το ισχυρότερο από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, που στην πλέον γυμνή μορφή του σήμερα ταυτίζεται με αυτό που αποκαλούμε νεοφιλελευθερισμό. Ενάντια σε εκείνους που τείνουν να ερμηνεύουν τη φουκοϊκή αρχαιολογία, γενεαλογία, απλώς ως μία ευρυθή και αναλυτική περιγραφή του πλέγματος σχέσεων γνώσης εξουσίας, στην ιστορική του συγκεκριμενοποίηση, ο Δοξιάδης διισχυρίζεται ότι η αρχαιολογική γενεαλογική προσέγγιση του Φουκό είναι ταυτόχρονα τρόπος κριτικής πρακτικής. Ήδη το αναφέρατε. Πώς όμως μια τέτοια κριτική πρακτική καθίσταται δυνατή? Αφενός η αρχαιολογία του πλέγματος σχέσεων γνώσης εξουσίας αντιμετωπίζει αυτό το πλέγμα των σχέσεων όχι μόνο ως παραγωγό θετικοτήτων, μια τέτοια θετικότητα είναι για παράδειγμα το νεωτερικό πειθαρχικό υποκείμενο, αλλά και ως ένα εμπειρικά παρατηρήσιμο ιστορικό γεγονός. Αφετέρου, η γενεαλογία έρχεται να αναδείξει σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των υποδιερεύνησης στοιχείων ή σχέσεων, δίχως να αναγάγει την αιτιότητα σε οικουμενικά ισχύοντες νόμους και δίχως να επικαλείται κάποιο είδος αναγκαιότητας. Υποδιερεύνηση θετικότητες αντιμετωπίζονται ως μοναδικότητες, δηλαδή είναι τοπικού και μη ολοποιητικού χαρακτήρα. Ας σημειώσουμε παρενθετικά ότι για τον Δοξιάδη, παραθέτω, είναι λάθος η άποψη που θέλει την αρχαιολογία μόνο στην πρώτη περίοδο του Φουκό, δηλαδή μέχρι την αρχαιολογία της γνώσης. Έτσι, για παράδειγμα, η σεξουαλικότητα δεν αντιμετωπίζεται ως μια ιδιότητα κοινή για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, αλλά ως συγκεκριμένη κοινωνικο-ιστορική κατασκευή της νεωτερικής δύσης. Το ίδιο και η τρέλα ή το ισχύον δικαιοηθικό ποινικό σύστημά μας. Κατά συνέπεια, η μοναδικότητα των φαινομένων συνίσταται στο ότι οι αιτιότητες που προσδιορίζουν την ανάδυσή τους είναι μερικού και περιορισμένου χαρακτήρα. Επιπλέον, η ανάδυσή τους δεν είναι απρόσκοπτη, αλλά συνοδεύεται από ασυνέχειες, ρήξεις και αντιστάσεις. Συνεπώς, η κατάδειξη της συγκεκριμένης κοινωνικο-ιστορικής γένεσης αυτών των φαινομένων, δηλαδή της ενδεχομενικής φύσης τους, μας φέρνει αντιμέτωπους με το γεγονός ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα
αναπόφευκτα γύρω από αυτά τα φαινόμενα. Έτσι, στο τι είναι διαφωτισμός, ο Φουκό θα ορίσει την κριτική ως γενεαλογική, παραθέτω, με την έννοια ότι δεν θα συναγάγει από τη μορφή αυτού που είμαστε εκείνο το οποίο είναι αδύνατο να πράξουμε και να γνωρίσουμε, κάτι το οποίο κάνει ο Καντ στο κριτικό του εγχείρημα, αλλά θα διαχωρίζει από την ενδεχομενικότητα που μας έχει κάνει αυτό που είμαστε, την πιθανότητα να μην είμαστε, πράττουμε ή σκεπτόμαστε πλέον αυτό που είμαστε, πράττουμε ή σκεπτόμαστε. Τέλος παραθέματος. Προκειμένου να καταστήσει έκθυλη τη φύση της φουκοϊκής κριτικής, ο Δοξέρης προστρέχει Πολάκης στο κείμενο «Διάλεξη» του Μισελ Φουκά από το 1978, τι είναι κριτική. Στη συγκεκριμένη διάλεξη, ο Φουκό εξ αρχής ορίζει την κριτική σε σχέση με την κυβερνητικότητα και το ερώτημα πώς να μην κυβερνόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Για το Δοξιάδη, ένα τέτοιο ερώτημα προσδίδει πολιτική χρειά στο νόημα της κριτικής. Δεν ενδιαφέρει τον Φουκό μια καθαρά διανοητική σύλληψη της κριτικής. Η κριτική ορίζεται σε σχέση με την εξουσία ως ένα είδος αντίστασης σε αυτήν. Η κριτική για την οποία ενδιαφέρεται ο Φουκό είναι ιστορικά προσδιορισμένη και σχετίζεται με την νεωτερικότητα. Εν τούτης, όπως υπογραμμίζει ο Δοξιάδης, παραθέτω, το ερώτημα της κριτικής έναντι της κυβερνητικότητας δεν είναι πώς να μην κυβερνόμαστε καθόλου, αλλά όπως τονίζει ο ίδιος ο Φουκό, πώς να μην κυβερνάτε κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, εν ονόματι αυτών των αρχών, με αυτούς τους στόχους διαμέσω αυτών των διαδικασιών. Ο εμβληματικός ορισμός του διαφωτισμού από τον Καντ ως η βούληση εξόδου από την ανοριμότητα, στο Φουκό μετασχηματίζεται σε κριτική βούληση για το μη κυβερνάστε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει όμως, όπως παρατηρεί και ο φίλος Θανάσης Λάγιος στο Στίνερ Νίτσε Φουκό, ότι η κριτική στάση έναντι της κυβερνητικότητας για το Φουκό σχετίζεται με την απόρριψη της υπερβολής της διακυβέρνησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φουκό στο τι είναι κριτική. Παραθέτω, θα πρότεινα ως εκ τούτου, ως ένα πρώιμο ορισμό της κριτικής, αυτόν τον γενικό ορισμό. Η τέχνη του να μην κυβερνάται κανείς υπερβολικά πολύ. Τέλος παραθέματος. Άρα εδώ πέρα έχουμε δύο νομίζω. Πώς μπορούμε να κυβερνόμαστε διαφορετικά και ταυτόχρονα πώς μπορούμε να κυβερνόμαστε λιγότερο. Έτσι. Άρα, αν η διακυβέρνηση συνίσταται στην κίνηση, παραθέτω από το Φουκό, μέσω της οποίας τα άτομα υποτάσσονται στην πραγματικότητα μιας κοινωνικής πρακτικής μέσω μηχανισμών εξουσίας, οι οποίοι προσκολώνται στην αλήθεια, η κριτική, από την άλλη, αποτελεί την κίνηση μέσω της οποίας το υποκείμενο δίνει στον εαυτό του το δικαίωμα να υπερωτήσει την αλήθεια σχετικά με τα αποτελέσματα εξουσίας της. Ας δώσουμε εδώ ένα μικρό παράδειγμα αυτής της κριτικής διακυβέρνησης, το οποίο προέρχεται από την τρέχουσα επικαιρότητα. Πρόσφατα τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών εξήγηλαν τη μελέτη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που θα καταγράφει ηλεκτρονικά τις απουσίες των μαθητών από το σχολείο. Τι σημαίνει όμως το ηλεκτρονικό απουσιολόγιο σε σχέση με το υπάρχον σύστημα καταγραφής των απουσιών? Για τον Υπουργό Παιδείας, το νέο σύστημα, παραθέτω τα λόγια του, θα βοηθά αφενός τους γονείς να έχουν μια άμεση πληροφόρηση για την πρόοδο των παιδιών τους, αφετέρου τους εκπαιδευτικούς να μην καταναλώνουν άσκοπα χρόνο εις βάρος του κυρίως έργου τους που είναι το διδακτικό. Αυτό όμως που διαφεύγει της παραπάνω δήλωσης είναι ότι το νέο μέτρο θα έχει ως παράπλευρη συνέπεια την καθιέρωση ενός πιο εύκτακτου, πιο αποτελεσματικού, πιο σταθερού και πιο ακριβή μηχανισμού επιτήρησης των μαθητών. Όπως έχει καταστήσει έκθυλο ο Φουκό σε έργα του όπως το «Επιτήρηση και τιμωρία», αυτό που διακρίνει τα πειθαρχικά συστήματα στην εωτερικότητα είναι η ικανότητά τους να εξελίσσουν διαρκώς τους μηχανισμούς επιτήρησης της καθημερινής μας ζωής, εκλεπτύνοντάς τους ταυτόχρονα, προκειμένου να αποσπάται ευκολότερα η συνένεσή μας. Το πρόβλημα με το υπάρχον σύστημα παρακολούθησης των απουσιών είναι μία αποτελεσματικότητά του, επειδή επιτρέπει την ύπαρξη διάκαινων μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας,
Ο γονέας, ως σημαντική παράμετρος του συστήματος πειθάρχησης του μαθητή, μπορεί να μην μάθει ποτέ την απουσία του παιδιού του από το μάθημα. Ως εκ τούτου, απέναντι στην ευλογοφάνειά του, η κριτική οφείλει να επερωτήσει το συγκεκριμένο μέτρο σχετικά με τα αποτελέσματα εξουσίας του. Δηλαδή την ακόμα ισχυρότερη πρόσθεση του σώματος του μαθητή στους μηχανισμούς πειθάρχησης, και αυτό η κριτική οφείλει να το κάνει στο όνομα του ελάχιστου δυνατού βαθμού κυριαρχίας επί των μαθητών. Σύμφωνα με την διερμήνευση του Δοξιάδη, η φουκοϊκή κριτική δεν αποβλέπει σε μία ευθεία αντιπαράθεση με την κυβερνητικότητα, αλλά, παραθέτω, ελέγχει, περιορίζει, τροποποιεί, μετασχηματίζει την κυβερνητικότητα, δυσπιστεί απέναντί της, διαφεύγει από αυτήν ή τη μεταμπτωπίζει, αλλά και ταυτόχρονα επανέρχεται σε αυτήν, την αποδέχεται διστακτικά και ούτω καθεξής, αποτελώντας καθόλου αυτούς τους τρόπους και εκείνη μέρος της ίδιας μετεξέλιξης της τέχνης του κυβερνάντου. Τέλος παραθέματος. Το υποκείμενο, παραθέτω πάλι, ούτε απορρίπτει, ούτε αποδέχεται ανεφόρον την αλήθεια ή την εξουσία, αλλά ούτε και τη μεταξύ τους σχέση. Επερωτά τη μεν και τη δε ως προς τη μεταξύ τους σχέση. Τέλος παραθέματος. Μέσω αυτού του επερωτάν, το υποκείμενο ενός συγκεκριμένου λόγου ή μιας συγκεκριμένης πρακτικής αποϋποκειμενοποιείται, αποκαθιποτάσσεται. Για παράδειγμα, το παράδειγμα είναι από του Δοξιάδη, αμφισβητεί τον εαυτό του ως υπήκο που καθορίζεται από τον νόμο του κυρίαρχου, θεωρώντας όμως τον εαυτό του πολίτη ενός κράτους δικαίου. Βέβαια, σύμφωνα με το Δοξιάδη, το υποκείμενο ασκεί κριτική επειδή είναι υποταγμένο, αλλιώς η κριτική δεν θα είχε κάποιο στόχο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κριτική αποσκοπεί στην αναίρεση της υποταγής εξ ολοκλήρου. Για το Δοξιάδη δεν υπάρχει μια ιδεώδης απόδραση από την εξουσία που θα έθετε τους εαυτούς μας διαιώς εκτός εξουσίας, καταφάσκοντας έτσι την απόλυτη ρήξη και διαφορά. Όπως υπογραμμίζει στο «Για την έννοια της εργασίας επί των ορίων μας», το ανέφικτο μιας τέτοιας απόδρασης μας υποχρεώνει σε μια, παραθέτω, επίμονη κριτική διαμονή όχι εντός ή εκτός των ορίων, αλλά στα όρια. Στο τι είναι διαφωτισμός, ο Φουκώ χαρακτηρίζει το φιλοσοφικό ήθος της κριτικής ως μια οριακή στάση, attitude limit. Όπως υποστηρίζει ο Φουκώ, δεν πρόκειται για χειρονομία απόρριψης. Οφείλουμε να απαλλαγούμε από την εναλλακτική επιλογή του εκτός και εντός. Πρέπει να είμαστε στα σύνορα. Η κριτική είναι πράγματι η ανάλυση των ορίων και ο στοχασμός επί αυτών. Τέλος παραθέματος. Αυτή η κριτική εργασία συνίσταται σε μία διαρκή και ατελεύτητη αμφισβήτηση της οικουμενικότητας, αναγκαιότητας και υποχρεωτικότητας των ορίων μας μέσω της κατάδειξης της ενδεχομενικότητάς τους και του γεγονότος ότι οφείλονται σε αυθαίρετους εξαναγκασμούς. Για παράδειγμα, η κριτική διερώτηση για αυτό που φαίνεται φυσικό και αναπόφευκτο γύρω από τη σεξουαλική μας ταυτότητα καθιστά δυνατή τη διεύρυνση, μετατόπιση ή υπέρβαση των ορίων που μας έχουν δοθεί ως φυσικά, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο νέους τύπους σεξουαλικής υποκειμενικής εμπειρίας. Εν τούτης, όπως μας υπενθυμίζει ο Δοξιάδης, η υπέρβαση των ορίων δεν σημαίνει αναγκαστικά την τελεσίδικη απόρριψή τους. Παραθέτω, η επερώτηση, η διερεύνηση, ο έλεγχος δεν είναι σχέση άρνησης, ούτε υπέρβασης, ούτε όμως κατάφασης, τέλος παραθέματος. Διότι, όπως διαβάζουμε στο Φουκώ και η κριτική της σεξουαλικότητας, παραθέτω πάλι, κάποιος που ζει στην εωτερική δυτική κοινωνία είναι δύσκολος, αδύνατο, να ξεφύγει από την ταυτότητά του, του σεξουαλικού ανθρώπου. Μπορεί ναι μεν να καταφέρει να αποδράσει από μια ορισμένη σεξουαλική ταυτότητα που του επιβάλλεται, αυτή τη ετεροσεξουαλική για παράδειγμα, αλλά είναι μάλλον αδύνατο να αποδράσει από κάθε σεξουαλική ταυτότητα. Ας πάρουμε ένα ακόμη παράδειγμα, εκείνο του περίφημου κινήματος της σεξουαλικής απελευθέρωσης κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Εμείς είμαστε από πέντε, έτσι. Αυτό που καθιστά έκθυλο Φουκώ στον πρώτο τόμο της ιστορίας της σεξουαλικότητας είναι ότι ο κριτικός λόγος του συγκεκριμένου κινήματος ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο ανάδυσης του σεξουαλικού υποκειμένου στην εωτερική δυτική κοινωνία. Το σεξουαλικό υποκείμενο δεν αποτελεί παρά μια παραγωγή ενός ορισμένου πλέγματος σχέσεων εξουσίας και γνώσης.
Το να διατηρήσει κάποιος ή κάποια την ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικής επιθυμίας ως δυνάμει ανατρεπτική απελευθερωτική δεν αποτελεί ρήξη με το υπάρχον νεωτορικό σύστημα της σεξουαλικότητας, αλλά αναπόσπαστο μέρος του, εφόσον εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα σώματα, τις ειδονές και την ελευθερία με όρους μιας οικουμενικής σεξουαλικότητας, σύμφωνα με την οποία, παραθέτω από τον Δοξιάδη, ο σεξουαλικός άνθρωπος υπάρχει αντικειμενικά και η σεξουαλική του επιθυμία είναι αντικειμενικά απελευθερωτική. Συγγνώμη. Άρα ένας υποθετικά απελευθερωτικός λόγος που ευαγγελιζόταν την υπέρβαση των ορίων που έθετε η νεωτερική εξουσία πάνω στο σεξ, εν τέλει λειτουργούσε ο ίδιος αναπόδραστα εντός των ορίων του συστήματος της σεξουαλικότητας που αυτή η εξουσία είχε εγκαθιδρύσει, στο βαθμό που δεν αμφισβητούσε αυτή τη μοναρχία του σεξ. Η αντιμετώπιση των ορίων με όρους καταστολής ή μια συνολικής ανατροπής τους δεν μπορεί παρά να μας οδηγεί στον εφησυχασμό, όταν ψευδώς θα νομίζουμε ότι μέσω μιας ηρωικής πράξης αντίστασης θα έχουμε αποτινάξει, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζουμε να διαβιούμε εντός τους. Όπως υπογραμμίζει ο Δοξιάδης, παραθέτω, όπως η πλήρης απαλλαγή από την αρχαιολία και κατά συνέπεια η απόλυτη βεβαιότητα οδηγεί στο τέλος της σκέψης, έτσι και η πλήρης απαλλαγή από τα όρια και κατά συνέπεια η απόλυτη ελευθερία οδηγεί στο τέλος της κριτικής. Αυτό το έργο της κριτικής ως εργασίας επί των ορίων μας, ο Φουκώ σχεδόν το ταυτίζει έστω στην επεκτείνει, όπως υπογραμμίζει ο Δοξιάδης, με το απροσδιόριστο έργο της ελευθερίας. Η ελευθερία εδώ προβάλλει, παραθέτω, ως έργο, ως εργασία και όχι ως σκέτη αφηρημένη ιδεατή αξία. Η ελευθερία, τέλος παραθέματος, η ελευθερία δεν αποτελεί την απελευθέρωση κάποιας ανθρώπινης ουσίας που καταστέλλεται ή την κατάφαση και πραγματοποίηση κάποιου αγαθού που εμπεριέχεται σε αυτό που δήθεν ουσιοδός είμαστε. Η ελευθερία είναι ένας τύπος κριτικής αποστασιοποίησης από αυτό που μας δίνεται ως δεδομένο, ανοίγοντας κατά αυτόν τον τρόπο νέες δυνατότητες για σκέψη και δράση. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι η ενοιολόγηση της ελευθερίας ως έργου, ως εργασίας, όπως λέει ο Δοξιάδης επί των ορίων μας, μας απομακρύνει από μάλλον προβληματικές διατυπώσεις του ίδιου του Φουκώ, που φαίνεται να μετατρέπουν την ελευθερία σε κατηγορούμενο του υποκειμένου, όπως όταν για παράδειγμα δηλώνει, παραθέτω, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν σχέσεις εξουσίας παρά στο βαθμό που τα υποκείμενα είναι ελεύθερα. Ή, αν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, οι οποίες διασχίσουν κάθε κοινωνικό πεδίο, ο λόγος είναι ότι υπάρχει παντού ελευθερία. Στην κριτική και δημοκρατία κάποιες σκέψεις, ο Δοξιάδης προχωρά στο να ορίσει τη δημοκρατία ως την πολιτική θεσμοποίηση της κριτικής. Εν τούτης θα ήταν λάθος, σύμφωνα με τον Δοξιάδη, να προσεγγίσουμε τη δημοκρατία ως μια αφηρημένη οικουμενική αξία. Μια φουκοϊκή προσέγγιση, παραθέτω, της δημοκρατίας σημαίνει πρώτα απ' όλα να εντοπιστεί ο ιστορικά διαμορφωμένος δυτική νεωτερικότητα θεσμός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην ιδιαιτερότητά του και στη μοναδικότητά του. Κατά δεύτερον, μια τέτοια προσέγγιση οφείλει να αντιμετωπίσει τη νεωτερική δυτική κοινοβουλευτική δημοκρατία ως συγκεκριμένο σύστημα λόγου και εξουσίας. Ιδωμένη με αυτόν τον τρόπο, η κοινοβουλευτική δημοκρατία θα πρέπει να συσχετιστεί με αυτό που ο Φουκώ ονομάζει κυβερνητικότητα και που έχει να κάνει με τη μορφή που η πολιτική εξουσία ως ένα σύμπλεγμα λόγων, γνώσεων, θεσμών και πρακτικών της τέχνης του κυβερνά προσέλαβε στην νεωτερικότητα. Όπως έχουμε δει στο τι είναι κριτική, το καταστατικό ερώτημα που θέτει η κριτική σε σχέση με την κυβερνητικότητα είναι το ερώτημα πώς να μην κυβερνόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Αν η δημοκρατία αποτελεί την πολιτική θεσμοποίηση της κριτικής, αυτό συμβαίνει επειδή είναι εκείνο το σύστημα λόγου και εξουσίας, δηλαδή εκείνη η μορφή κυβερνητικότητας, όπου οι ίδιοι της οι θεσμοί εξασφαλίζουν την ανεκτικότητα απέναντι στην άσκηση κριτικής καθ' όλη τη διαδικασία άσκησης του κυβερνάν, από τη θέσπιση των νόμων μέχρι και τις λεπτομέρειες της εφαρμογής τους. Σε αυτό το σημείο η σκέψη του Δοξιάδη νομίζω ότι ομοιάζει με αυτή του Ζακ Ντεριντά, συγκεκριμένα όταν ο δεύτερος επιχειρεί να κατανοήσει τη δημοκρατία μέσα από τη διαδικασία της αυτοανοσίας. Η δημοκρατία μπορεί να βελτιώνεται με το να στρέφεται ενάντια στον εαυτό της, δηλαδή με το να θέτω τον εαυτό της διαρκώς υποδιερώτηση, με το να ασκεί κριτική στον εαυτό της.
Όπως επισημαίνει ο Δοξιάδης, είναι ειδικά στην εφαρμογή των νόμων που καλείται η κοινοβουλευτική δημοκρατία να αποδείξει πόσο δημοκρατική είναι. Δηλαδή, παραθέτω, πόσο ανέχεται να εξακολουθεί να συνυπάρχει η κυβερνητικότητα με την κριτική. Τέλος παραθέματος. Όπου κριτική στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει, παραθέτω πάλι, έναν κριτικό λόγο που συναθρώνεται με πρακτικές αντίστασης στην εφαρμογή του νόμου, εφόσον αυτός κρίνεται άδικος ή καταστροφικός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή από αυτούς που θα κληθούν να τον εφαρμόσουν. Βέβαια, όπως επισημαίνει ο Δοξιάδης, οι θεσμοί που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα άσκησης κριτικής δεν μπορούν βέβαια να είναι μόνο οι νόμοι. Παραθέτω, η δημοκρατία ως σύστημα λόγου και εξουσίας περιλαμβάνει και την ιδεολογική ανοχή απέναντι στην κριτική. Τέλος παραθέματος. Αντιθέτως, αν ο νεοφιλελευθερισμός, με εξαίρεση την ακροδεξιά, αποτελεί την πιο βαθιά αντιδημοκρατική ιδεολογία της σύγχρονης Δύσης, αυτό συμβαίνει διότι όχι μόνο επιδιώκει την καθυπόταξη των πάντων, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού, στον καθορισμό από την καπιταλιστική κοινωνία, αλλά επίσης επειδή το περιβόητο δόγμα Τίνα, για το οποίο μιλήσατε, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, αναπόφευκτα συνεπάγεται μηδενική ανοχή απέναντι στην κριτική. Θα ήθελα να τονίσω ότι, όπως έχει επισημάνει ο Ζιλ Ντελέζ, το ζητούμενο της ιστορικοκριτικής του Φουκώ είναι το εμείς σήμερα. Είναι η παρούσα ιστορική εποχή, η επικαιρότητά μας, στην οποία θέλει να αντισταθεί, να τη μετασχηματίσει ή να τη μετατοπίσει αυτή η κριτική. Ο Φουκώ ταυτίζει τον κριτικό στοχαστή όχι με τον οικουμενικό διανοούμενο, αλλά με τον εξειδικευμένο διανοούμενο. Επειδή, όπως σημειώνει ο Didier Ribon, παραθέτω, οι δραστηριότητες του είναι πάντοτε περιορισμένες και αθρωμένες γύρω από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως είναι αναγκαστικά συγκεκριμένη η επικαιρότητα με την οποία ασχολείται. Τέλος παραθέματος. Δεδομένου ότι ο Φουκώ δεν αντιλαμβάνεται την εξουσία αποκλειστικά ως μια κεντροποιημένη αρχή, αλλά κυρίως ως διάσπαρτη σε όλο το κοινωνικό σώμα, οι κοινωνικοί αγώνες και αντιστάσεις δεν αποβλέπουν σε ένα συνολικό οικουμενικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, αλλά, παραθέτω, αναφαίνονται και εξελίσσονται σε επιμέρους πεδία για να αμφισβητήσουν συγκεκριμένους τρόπους κυριαρχίας. Τέλος παραθέματος. Εκείνο νομίζω όμως που δεν διασαφηνίζεται παρκώς στο Φουκώ είναι το γιατί κάποιος ή κάποια οφείλει να ταχθεί υπέρ μιας ορισμένης τοπικής μορφής αντίστασης παρά άλλων. Από τη στιγμή που ο Φουκώ αρνείται να θέσει αυτούς τους κοινωνικούς αγώνες και αντιστάσεις υπό τη σκέπη μιας ορισμένης ηθικοπολιτικής θεώρησης, η επιλογή της μιας μορφής αντίστασης ή της άλλης φαίνεται να λαμβάνει ένα καθαρά ενδεχομενικό χαρακτήρα, δηλαδή να εξαρτάται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη συγκυρία. Αυτό θεωρώ ότι κατέστη σαφές από την υποστήριξή του στην Ιρανική Ισλαμική Επανάσταση. Όπως γνωρίζουμε, η προσέγγιση του σε αυτήν δεν ήταν σε καμία περίπτωση αριστερόστροφη. Αυτή η τοπικοποιημένη μορφή εξέγερσης αποτελούσε για τον Φουκώ μια πειραματική, η οποία ένεκα της εισαγωγής μιας πνευματικής διάστασης στην πολιτική, αυτή του Ισλάμ, μιας πνευματικότητας που κατά αυτόν η Δύση είχε απολέσει από την αναγέννηση, έδινε ενδεχομένως την ευκαιρία σε κάποιους, παραθέτω, να αλλάξουν ριζικά την υποκειμενικότητά τους. Κατά συνέπεια για τον Φουκώ είναι αποκλειστικά η ίδια η ιστορικοκριτική στάση που καθορίζει εάν στην εκάστοτε συγκυρία ή οποιαδήποτε αλλαγή είναι δυνατή και επιθυμητή, αλλά και την ακριβή μορφή που η αλλαγή θα πρέπει να πάρει. Άρα αυτό που υπενήσομαι εδώ είναι ότι για τον Φουκώ η ακριβής μορφή, παραθέτω, που η αλλαγή αυτή θα πρέπει να πάρει δεν έχει απαραίτητος, αυτό είναι εκτός παραθέματος, δεν έχει απαραίτητος αριστερό πρόσημο. Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση, θα ήθελα. Σύντομη, μάλλον δεν θα το λέγατε. Θα ήθελα. Όταν ξεκίνησα να την γράφω, λέει πριν μερικές μέρες ήταν σύντομη. Αλλά στην πορεία όλο και κάτι πρόσθετα. Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα 13 κείμενα που συναποτελούν τον τόμο, αν και έχουν γραφεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, τα περισσότερα από το 2009 και μετά, δεν αποτελούν αποσπασματικές αναγνώσεις του Φουκώ από το Δοξιάδη, αλλά κομμάτια ενός πάσλ, του οποίου η ολοκληρωμένη μορφή αποκαλύπτεται σταδιακά στον αναγνώστη, θέτοντας στο κέντρο της προβληματικής τους τη φουκωϊκή κριτική της εξουσίας. Εκθέτουν πλευρές αυτής της κριτικής, κυρίως σε αναφορά με τη δημοκρατία και το ρόλο που αυτή η κριτική διαδραματίζει στη διατήρηση και ενδυνάμωση του δημοκρατικού προτάγματος, αλλά και ως εργαλείο αντίστασης
στην δεσπόζουσα νεοφιλελεύθερη κυβερνητικότητα και ιδεολογία από την οποία κινδυνεύει η δημοκρατία σήμερα. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που σας ευχαριστώ.